Επιστρέψαμε. Η ζωή μετράει. Για το θέμα της συγχώρεσης μιλάμε, κύριε Μουρτή, και δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο αυτό να γίνει. Γιατί πρέπει να λίγο στο διάλειμμα, κοντέψετε να μου ρίξετε μια ανάποδη. Γι' αυτό γελάτε τώρα. Γελάτε επειδή σας πειράζει. Ναι, το βλέπω στην πράξη, κύριε Μουρτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά. Φανταστείτε και να σας πυροβολούσα τον άντρα να πούμε τι θα κάνατε. Εντάξει. Επειδή σας λέω ότι κάνει το κινητό έτσι, χτυπάει άσχημα. Τον άλλο μιλάει, το κάνετε έτσι. Και εσείς θέλετε να πάρετε πληροφορίες. Να διαβάζετε πριν για το μάθημα. Εντάξει, αν με ενημερώνετε για τις εκπομπές πιο μπροστά, αυτό ίσως είναι να έχουμε εκπομπή, αυτή, ότι είναι προετοιμασμένη, κύριε Μουρτή. Είναι αυθόρμητα αυτά που κάνουμε και γι' αυτό είναι και σωστά. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Οι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται και να επαναλαμβάνουν αυτό που νομίζουν ότι έχουν συγχωρέσει. Γι' αυτό σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω στο τηλεοπτικό σας κοινό, και αυτό θέλω να μείνει κατακλείδι, θέλω να βάλω το συμβολισμό ή την παρομοίωση ή τη μεταφορά του νεκροταφείου. Θάψτε όλα τα λάθη, τις πληγές, τον παραπικρασμούς, τις αδικίες, τις απογοητεύσεις που υποτίθεται έχετε συγχωρέσει και μη βάζετε επιτύμβια στήλη από πάνω. Γιατί έτσι δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να σκάψετε αυτό που έχετε συγχωρέσει. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν θάβω κάποιον και τον παραχώνω, συνήθως, ξέρετε, βάζουν πάνω το σταυρό και βάζουν επιτύμβιο στήλη για να θυμόμαστε πού είναι ο νεκρός, για να πηγαίνουμε εκεί για να το και γελίως το ξεχάσουμε. Επειδή ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεχνά πολύ, πολύ γρήγορα, γι' αυτό το λόγο, με την ευκαιρία, κυρία Βουλγαρή, δεν είναι τυχαίο ότι από τις 10 εντολές, όλες ξεκινάνε με το ου, μία είναι προστακτική τίμα τον πατέρα σου, αλλά μία μόνο εντολή από τις 10, η τέταρτη, λέει ενθυμού, να θυμάσαι. Γιατί ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεχνάει εύκολα. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να θάψω τις πικρίες μου που γίνει και τις έχω συγχωρέσει, τις βάζω σε βαθιά μέσα στη γη και δεν βάζω τα φόπλακα από πάνω. Έτσι θάβω μια και καλή. Αλλά οι άνθρωποι συνήθως επαναλαμβάνουν πολύ ωραία αυτά τα οποία υποτίθεται έχουν συγχωρέσει. Δεν τα έχουν συγχωρέσει. Είναι σαν να έχουν ένα νεκρό μισοθαμένο και τον βλέπουν το μισό να σαπίζει έξω και το μισό μέσα στον τάφο. Γι' αυτό και τα επαναλαμβάνω. Και αυτό σαπίζει τους ίδιους. Οι Ρωμαίοι, κυρία Βουλγαρή, στο παρελθόν, ένας τρόπος για να τιμωρήσουν κάποιους εκτός από τη Σταύρο, ποιος ήταν. Αν θέλανε σχεδιαστικά ως εφάνατο, παίρνανε εσάς, παίρνανε έναν άνθρωπο, τον σκοτώνανε και τον δένανε πάνω σας, τον νεκρό, και ο ζωντανός κουβάλαγε τον νεκρό κολλημένο επάνω του, μέχρι που η σαπίλα από τον νεκρό σάπιζε και τον ζωντανό. Έτσι κάνουμε και εμείς όταν τα κρατάμε, γιατί δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό πέρα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, το δεν μπορώ είναι στο λεξικό του ανόητου. Δεν θέλω υπάρχει. Ναι. Να δούμε λιγάκι και μια άλλη πλευρά. Τι γίνεται λοιπόν, εάν έχει συμβεί κάτι, έχει γίνει κάτι. Πέστε με ένα γεγονός να σας πω. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό, κύριε Μωρό. Εσείς έχετε περάσει απογοήτευση, πικρία σας, έχει έτσι κάτι ενοχλήσει? Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να αντιστρέψουμε. Εσείς έχετε περάσει? Έχω, βέβαια. Και λοιπόν, και πώς πράξατε? Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα? Φυσικά, πείτε μου. Αφού εσείς το θέτετε το ερώτημα, απαντήστε κιόλας. Επειδή είστε δημοσιογράφος, κάνετε τις ερωτήσεις ή θα πρέπει τώρα. Δεν αντιστρέφετε τους όρους. Εγώ πρέπει να κάνω τις ερωτήσεις και εσείς να απαντάτε. Αλλά τέλος πάντων, το δεχτώ και αυτό το βαρύ φορτίο και το πικρό ποτήριο. Το κεκερασμένο άκρατο εν τη οργή του Θεού. Φυσικά και έχω περάσει και περνώ. Και από τη γυναίκα μου και από την κόρη μου και από τις γονείς μου, τη μητέρα μου και από τα αδέρφια μου και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από τους εχθρούς. Από τους εχθρούς δεν με πειράζει καθόλου, το περιμένω. Όχι ότι μου φέρονται άσχημα. Αλλά λόγω ότι είμαστε άνθρωποι και όλοι σφάλουμε, μπορεί εγώ σε μια κοινή σημερινή κατάσταση να έχω σφάλει και να έχω δημιουργήσει το έδαφος έτσι, ώστε να το άτομο αυτό μου φερθεί με αυτόν τον τρόπο που μου φέρθηκε και να. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Ένα δυσχερές ή δυσπραγές γεγονός. Και τώρα καλούμε να συγχωρώ σε αυτό το άτομο. Εγώ, προσέξτε, τη στιγμή που το λέω κιόλας είναι τόσο εγωκεντρικό. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρέσω. Εγώ μπορώ να δω κάποιον που έχει κάνει τη μέγιστη συγχώρεση και άφεση για μένα και να παραδειγματιστώ και να κάνω το ίδιο. Και φυσικά υπάρχουν και θα συνεχίσω να υπάρχουν. Αλλά όπως σας έδειξα προηγουμένως, το πρώτο είναι επιλέγω να μην εκδικηθώ. Τις προάλλες, βγάζοντας το βράδυ το σκύλο μου στην νυχτερινό του περίπατο, υπάρχει μια μεγάλη αλάνα στο μέρος όπου μένω και συνήθως πηγαίνει εκεί για να κάνει την ανάγκη του το ζώο. Ένας υποτίθεται γείτονας από τον Κνουμακρόθεν βγήκε 12.30 ώρα το βράδυ και μου έπλεξε ένα όμορφο εγκόμιο, γιατί αφήνω το σκύλο μου εκεί πέρα, γιατί μολύνω εγώ το περιβάλλον μέσα σε μια αλάνα που το χόρτο είναι μέχρι εδώ πάνω.
Έχει γίνει σαβάνα και δίπλα ακριβώς από το... Αυτό είναι σε απόσταση πάνω από 100 μέτρα εντωμεταξύ από το δικό του σπίτι και σε αλάνα που δεν είναι ικανός, δεν ανοίξει κανέναν. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε, δίπλα στο σπίτι του ο σκουπιδοντενικές από τα σκουπίδια έχει πέσει έτσι. Στο μέρος όπου μένουμε έχει ένα σκοτεινό σημείο που τα ζευγαράκια πάνε και πράττουν τη γενεσιουργή η ορμή τους και είναι γεμάτο από προφυλακτικά, από πλαστικά, από να μην χαρακτηρίσω από τι, από απορρίμματα πάσης φύσεως και υφής και υποστάσεως. Δεν ενοχλούν αυτά, ενόχλησε εκείνο και. Τα πρώτα μου αντανακλαστικά, ξέρετε ποια ήτανε? Να του πω έτσι απλά. Ρε φίλε, τι σε καίγεται σαν να έχεις πρόβλημα, πάρ' το Δήμο τηλέφωνο και απαράταμε. Αυτό είναι το πρώτο αντανακλαστικό. Και δεν τον ενδιαφέρει, δεν έχει δικαίωμα να μου το πει αυτό. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο του πω, φίλε, είμαι μακριά, τι δουλειά έχεις εσύ να πεις? Δηλαδή, να αρχίσω να δικαιολογούμε. Μόλις είχα γυρίσει, ήταν Παρασκευή, και είχα γυρίσει από ομιλία από την Θεσσαλονίκη στο τριήμερο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα όμορφο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες αυτές τις ψυχές που ήρθαν αυτές τις μέρες από Κέρκυρα και Αλεξανδρούπολη και Καβάλα και Ξάνθη και Αθήνα και Λάρισα και εκτός από τη Θεσσαλονίκη και από Βέρεια και από Κατερίνη. Όπως και θέλω, όπως ευχαριστήσετε εσείς, ευχαριστήσω και εγώ σε αυτό το σημείο, κυρία Βούλγαρη, τους ανθρώπους που παρακολουθούν όχι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά μέσα από το διαδίκτυο από την Νότια Αφρική, από το φίλο μου τον Απόλλωνα, μέχρι και την Αυστραλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στη Γερμανία, το Σταύρο με την Άννα εκεί πέρα, κουράγιο παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Αυστρία, σλάβικες χώρες και να πω κιόλας ότι ένας λόγος που σταματούμε και τόσο γρήγορα, γιατί κανονικά μέχρι μέσα Ιουνίου θα κάνουμε τις εκπομπές, είναι ότι το Σαββατοκύριακο φεύγω για ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο στην Ρωσία και στο Καζάν και θα λείψω αρκετό διάστημα εκεί πέρα. Οπότε αναγκαστικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τις εκπομπές μας. Το πρώτο λοιπόν που σκέφτηκα ήταν να αντιδράσω. Αλλά όπως σας είπα, το να σταματήσω να θέλω να εκδικηθώ με οποιονδήποτε τρόπο και βαθμό και σε οποιαδήποτε φάση είναι το πρώτο στατικό της συγχώρεσης. Το δεύτερο είναι το να επιλέξω να σκεφτώ κάτι καλό και το τρίτο είναι να πράξω αναλόγως. Η πολλή σκέψη ακυρώνει την πράξη, αλλά η πράξη επικυρώνει την πίστη. Οπότε δεν μίλησα, είπα ναι, έχετε δίκιο, ευχαριστώ πολύ και μάλιστα ήταν και λίγο ενευριασμένο, είπε να τα μαζευτείς, να μαζέψεις. Λέω βεβαίως και θα το κάνω. Και πήγα σπίτι στα 100 μέτρα μακριά, πήρα το σοκολά και τα μάζεψα. Και έτσι πρέπει να κάνω τα σε δημόσιους χώρους και έτσι είναι το αρμόζον για τους ιδιοκτήτες των ζώων, των κατοικίδιων. Ένιωσα και όμορφα, αλλά την ίδια στιγμή εξέφρασα και σύζυγό μου το βράδυ ότι φανταστείτε ότι για ένα τέτοιο απλό γεγονός εντός εισαγωγικών με ενόχλησε γιατί ο γοζό μου λέει όχι, πες το την ρε. Και ποιος είναι αυτός και ποιος είσαι εσύ. Και κατευθείαν ανεβαίνει το υπερεγώ, το ID που έλεγε ο Φρόιντ. Πράττοντας τούτο, ξέρετε μόνο, όχι ένιωσα καλύτερα εγώ, όχι δεν δημιουργήθηκε επεισόδιο, όχι η δική μου υγεία έγινε καλύτερα, όχι υπήρξε ειρήνη στη γειτονιά, αλλά μάλιστα έδωκε στο πρόσωπό του την έκπληξη, ξέρετε γιατί κυρία Βούλγαρη, γιατί δεν περίμενα αυτή την αντίδραση. Συνήθως περιμένουμε άλλες αντιδράσεις όταν κάποιος κάνει κάτι τέτοιο. Μια επίπληξη, μια παρένεση. Και αυτό είναι το πιο όμορφο. Μέσα στην οικογένεια, μέσα στο γενικό περιβάλλον, μέσα στην κοινωνία γίνονται αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα πρώτος και καλύτερος αυτός που μιλάει αυτή τη στιγμή έχει σφάλει τα μάλα, πολλάκις και ποικίλο τρόπος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σηκωθώ να προσπαθήσω να αγωνιστώ. Και η επιστήμη της ψυχονευρανοσιολογίας έρχεται και μας δείχνει ότι τα χημικά που παράγει ο εγκέφαλός μας, οι χημικές ουσίες, οι νευροδιαβαστές, νευρορυθμιστές και ούτω καθεξής, η νευροχημία βασικά και η σύνδεση αυτών στον εγκέφαλο και στο σώμα επηρεάζει την ενέργειά μας και αναστέλει ή ανατέλει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και την υγεία μας από καρδιαγγειακά νοσήματα, από παχυσαρκία, από ρύθμιση ζαχάρου, από γαστρεντερικές διαταραχές μέχρι νευρολογικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις επηρεάζουν πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα ότι ο εγκέφαλός μας και το σώμα ξέρουν ότι θα υπάρχει μια ανταπόκριση στην υγεία μας. Παραδείγματος χάρη, ο θυμός έχει αύξηση αδρεναλίνης και της δοπαμίνης. Η λύπη έχει μείωση της σερετονίνης. Το γέλιο έχει αύξηση και της δοπαμίνης και της σερετονίνης και των ενδορφινών. Γι' αυτό είναι καλό να είμαστε εύθυμοι και να έχουμε αφροσύνη. Γι' αυτό οι σκέψεις που κάνουμε δημιουργούν μια νοητική εικόνα και αυτή η νοητική εικόνα, τώρα προσέξτε, όταν λέει κάποιος σε συγχωρώ, στην ουσία λέει, ξέρετε τι λέει, θέλω να είμαι υγιής. Σε συγχωρώ σημαίνει θέλω να είμαι υγιής. Η πράξη της συγχώρεσης επιτρέπει στο σώμα να
να κατεβάσει την διαδικασία παραγωγής καταβολικών στεροειδών ουσιών και να αυξήσει την παραγωγή αναβολικών και άλλων και να εξαφανίσει από το νου τα αρνητικά συναισθήματα, έτσι ώστε κάνοντας τούτο να μπορέσει ο εγκέφαλος να δουλέψει καλύτερα. Γιατί ο εγκέφαλος, με το να σκέφτεται κάποιος, προσέξτε, είναι σαν να το ζει, το ζει ο εγκέφαλος. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν αυτό υπάρχει ή επειδή το σκέφτομαι ή το ζει. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, το βιώνει ξανά ο εγκέφαλος. Και οι τομογραφείς ποζιτρονίων το έχουν δείξει αυτό το πράγμα, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να ζούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε εδώ πέρα, να το ζούμε έτσι ακριβώς όπως είναι. Και για τα αποτελέσματα στην υγεία σας μιλήσουμε την καινούργια σεζόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και το ερώτημα λοιπόν είναι να συγχωρήσει κανείς ή να μην συγχωρέσει. Σίγουρα να συγχωρέσει είναι το καλύτερο, η επιλογή, το νεκροταφείο να θάψω βαθιά χωρίς επιτύμβιο στήλη, να σταματήσω να μιλάω για αυτά για να είμαι υγιής και να έχω ευφροσύνη. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλουμε πραγματικά να συγχωρέσουμε? Ποιος χρειάζεται συγχώρεση? Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το νεκροταφείο το δικό μας που μπορούμε να θάψουμε πράγματα και πόσο υγιείς θέλουμε να είμαστε? Η επιλογή είναι δική μας. Η επιλογή είναι δική μας, κύριε Μουρούτη, αλλά σίγουρα μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η συγχώρεση έχει σχέση με το Θεό και πρέπει να έχουμε Είναι θεϊκό δώρο. Έτσι ακριβώς, και πρέπει να έχουμε έτσι μια συνεχή επικοινωνία με εκείνον για να πορευόμαστε σε αυτήν τη ζωή. Και συγγνώμη, σας διακόπτω. Μπορεί κάποιος να είναι ηθικά σωστός όταν κάνει ηθικές διακοπές? Μπορεί κάποιος να είναι πνευματικά ορθός όταν κάνει πνευματικές διακοπές? Τι πάνε να πει? Αν πνευματικά διακόπτω τη σχέση σου με τον Θεό και ηθικά, έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Ο Όσβαν Τσέιμπερς είχε πει: δεν μπορείς να κάνεις ηθικές διακοπές και να μην είσαι ηθικά αποκομμένος από το Θεό. Δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Μουρούτη. Με την ευκαιρία να σας ευχηθώ να έχετε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ και εσάς το ίδιο και καλά να περάσετε με την οικογένειά σας. Να περάσουμε όλοι λοιπόν καλά, να έχουμε έτσι ένα όμορφο και ήρεμο καλοκαίρι και να είμαστε μαζί από τη νέα σεζόν. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γεια σας.